ανατροπή για όλους μας, για την κοινωνία και συγκεκριμένα για 2-3-4 άτομα που μπορεί να είναι, δεν μπορεί να αμαυρώνεται η κοινωνία. Ντροπή γιατί δεν σέβονται τα λεφτά των φορολογούμενων πολιτών και των δημοτών. Σπασμένα τζάμια, βγαλμένες πόρτες, κατεστραμμένα φώτα. Αυτή είναι η εικόνα που αντίκρισαν στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Αρχανών οι άνθρωποι που μέρες τώρα εργάζονταν ώρες για να το παραδώσουν σε μία εβδομάδα. Ζημιές που μπορεί να αγγίξουν και τις 10.000 ευρώ. Λίγες μέρες πριν παραδοθεί έτοιμο το 2ο Δημοτικό Σχολείο Αρχανών και υποδεχθεί τους μαθητές με τη νέα σχολική χρονιά, κάποιοι αποφάσισαν να εισβάλλουν στο χώρο και να τον βανδαλίσουν. Ο Δήμος Αρχανών Αστροσίων προέβη, όπως σας είπα, σε μήνυση. Εάν βρεθούν οι συγκεκριμένοι που έχουν κάνει τη ζημιά, να ξέρουν ότι θα πληρώσουν τη ζημιά. Έχει γίνει πρωτόκολλο καταστροφών. Έχει αποδοθεί στην αστυνομία. Η αστυνομία έχει πάρει όλες αυτές τις φωτογραφίες που απαιτούνται. Και πιστεύω να τους βρούμε να σταματήσουν αυτά. Μέχρι και το βράδυ της Δευτέρας, οι εργασίες ανακατασκευής του σχολείου προχωρούσαν βάσει προγραμματισμού, με τον προϋπολογισμό να αγγίζει τις 800.000 ευρώ και την αγωνία μεγάλων και μικρών για το νέο σχολείο να φτάνει στο ζενίθ. Κάποιοι ωστόσο είχαν διαφορετική άποψη, αφού ομάδα νέων εισέβαλε στο εργοτάξιο και επί δύο συνεχόμενα βράδια τα έκαναν γυαλιά καρφιά. Γι' αυτό καλέσαμε την αστυνομία, ενημερώσαμε τους πάντες, κάναμε μήνυση επαγνώστου. Ήδη η αστυνομία έχει πάρει σήμανση και θα καλέσει, πιστεύω, κάποιους που θεωρεί ύποπτους. Τα δείγματα που πήρε η σήμανση πιθανότατα να δείξουν τους υπεύθυνους για την καταστροφή του ολοκένουργιου σχολείου. Όμως, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο Δήμαρχος Μανώλης Κοκοσάλης στην κάμερα της Κρήτη TV, μόνο με την απόδοση ευθυνών και τιμωρία μπορεί να αποφευθούν παρόμοια περιστατικά. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια για να εξευρεθούν τα χρήματα να φτιάξουμε τις υποδομές μας και δεν μπορεί κανένας ασυνείδητος να μπαίνει μέσα σε δημόσιους χώρους και να προκαλεί φθορές. Αυτό θα σταματήσει, ατιμωρησία δεν θα υπάρχει. Πολλές φορές δίνουμε μια μικρή ανοχή σε νέους ανθρώπους που βρίσκονται στην εφηβεία ή οτιδήποτε άλλο, αλλά τελικά η ανοχή δημιουργεί προβλήματα. Η ατιμωρησία θα σταματήσει.